Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ, τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος έκανε ρεκόρ ολοκλήρωσης ρόστερ. Ναι, η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ που κερδίζει εντυπώσεις. Βέβαια, κύριε Τσαλόπουλε, δεν τα κάνετε όλα αυτά για τις εντυπώσεις, έτσι. Την ουσία ψάχνετε προφανώς. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, η ουσία είναι αυτή. Η ομάδα ολοκληρώθηκε, το ρόστερ. Τώρα πλέον περνάει η ευθύνη στο προπονητικό team. Ναι. Έγινε ό,τι έγινε φέτος, ειδικά με το timing, τον χρόνο και το ότι κλείσατε το ρόστερ τόσο νωρίς, επειδή ίσως έχει ασκηθεί κριτική και ίσως έχετε αποδειχθεί ότι κάποια πράγματα τα περασμένα χρόνια είχαν μείνει κάποια κένα, ο ΠΑΟΚ το χειμώνα πάντα άλλαζε, τελικά δεν έβγαιναν, ή υπήρχε άλλο σκεπτικό? Όχι, ήταν συγκυρίες και συμπτώσεις. Δεν μπορώ να το πω ότι ήταν άλλο το σκεπτικό, το ίδιο παρέμεινε. Αλλά έτσι ερχόταν τα πράγματα. Φέτος τελειώσαμε, πήραμε μια απόφαση. Αλλάξαμε προπονητή, συνεργαστήκαμε μαζί του, κάναμε τις επιλογές, ολοκληρώσαμε, κάναμε τις συμφωνίες. Και μπορώ να σας πω ότι πολύ πιο μπροστά ήταν κλεισμένη η ομάδα, αλλά για λόγους τακτικής, γιατί περιμέναμε να δούμε και πώς θα εξελιχθούν και οι αντίπαλοι κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Να πορευτούμε και εμείς. Ξέρετε, δείχνει ο ΠΑΟΚ σαν να θύμωσε που έχασε το πρωτάθλημα το τελευταίο και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Με τέτοια ομάδα, με τέτοιες μεταγραφές. Είναι γεγονός, δεν είναι. Γεγονός. Δεν ξέρω αν φαίνεται, πάντως μας πείσμωσε το γεγονός της απώλειας του πρωταθλήματος. Να γίνουμε λίγο αδιάκριτοι, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε σε νούμερα. Αυτή η φετινή ομάδα όπως διαμορφώνεται, πόσο πιο ακριβή είναι από την περσινή, όπως τελείωσε? Είναι 20 με 30% επάνω. 20% ανεβαίνει το budget της ομάδας. Ναι, και γι' αυτό τον λόγο, επειδή θα ξεφεύγαμε ακόμα περισσότερο, κοιτάξαμε να δύο θέσεις να τις επανδρώσουμε με δύο παίκτες με μέλλον. Είναι αυτή του Ομπούτος, ναι, και ο άλλος ο Καπετανίδης. Μάλιστα. Α, και αυτό έχει σχέση και με το budget. Ναι, έχει μια συνάρτηση. Θέλετε να επιβεβαιώσετε για την ομάδα γενικά ή για κάποιους παίκτες υπάρχει βοήθεια, ενίσχυση, χορηγία από την οικογένεια Σαββίδη? Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Το δούλεψε λίγο και μετά το είπε. Δεν περιγράφονται. Μάλιστα. Το δούλεψε λίγο. Κατά τα άλλα, το οικονομικό, που εντάξει, από περιέργεια, από κουτσομπολιό, είναι πάντα Κατσαρής Τσαλόπουλος? Ναι, κοιτάξτε, είναι όντως Κατσαρής Τσαλόπουλος, αλλά η οικογένεια Σαββίδη μας δίνει μία σιγουριά. Αυτό το συνέστημα το έχω ζήσει και όταν ξεκίνησα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα, όταν ο πατέρας μου που παραχώρησε την επιχείρησή του, έλεγα, όταν έκανα κάποια, έπαιρνα μια απόφαση με ρίσκο, έλεγα δεν μπορεί να με αφήσει να πάω φυλακή, θα με βοηθήσει. Ναι, ναι, ναι. Λέτε ότι ό,τι και να γίνει υπάρχει εκεί για να στηριχθούμε. Είναι ο μεγάλος ο Πάτερ Φαμίλια. Ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε το πώς περιγράφεται. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το συνέστημα, δηλαδή, που σου δίνει η παρουσία αυτού του ανθρώπου. Άλλωστε, να πούμε ότι σήμερα θα ήμασταν, εγώ θα ήμουν πρόεδρος στο ΤΑΠΑΟΚ. Εσείς ξέρετε. Νομίζω όχι, αν δεν υπήρχε Σαββίδης. Να παρέχει αυτή τη στήριξη. Ίσως δεν θα υπήρχε. Όχι, δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Ως σύλλογος, όχι μόνο η ΠΑΕ. Ως σύλλογος, ναι. Ως σύλλογος. Επειδή πέρυσι
πολλά, δεν ξέρω αν κρίθηκαν εντελώς, αλλά το καλοκαίρι πολλά πράγματα παραξένεψαν με το πώς κάποιες ομάδες, και ο Ολυμπιακός συγκεκριμένα, διαμόρφωσε το ρόστερ του και μετά πάρθηκε απόφαση για τους ξένους. Φέτος τι περιμένουν σε το κομμάτι, έχει ξεκαθαρίσει? Μάλλον θα ισχύσει και ό,τι ήταν πέρσι, αλλά από ό,τι φαίνεται από τη στιγμή που έχει πάρει έναν Καναδό παίκτη, θα περιοριστεί και ο Ολυμπιακός στους 4 ξένους. Ναι, μάλιστα. Τους εμφανίστηκαν ένα διαβατήριο την τελευταία στιγμή. Ικανούς τους έχω. Πώς είπατε? Μήπως έχουν κανένα διαβατήριο, ξέρω, τους έχω ικανούς αυτούς, να τα έχουν έτοιμα. Όλα. Υπήρχε μια τέτοια υποψία, αλλά τελικά από ό,τι ψάξαμε δεν υπάρχει. Υπήρχε μια υποψία ότι υπάρχει γερμανικό διαβατήριο, αλλά δεν συμβαίνει. Οι πρώτες εντυπώσεις από την συνεργασία, από τις συζητήσεις, από τη φιλοσοφία του κυρίου Στάνκου, ποιες είναι, πρόεδρε, πώς τον βλέπετε? Έχει ενθουσιασμό, έχει διάθεση, είναι... Πιστεύω ότι τα δείγματα τα 2 έτη που ήταν προπονητής στη Ρουμανία μας αφήνει αισιόδοξους. Είναι συνεργάσιμος, έχει γνώμη, έχει δηλαδή εναλλακτικές λύσεις. Ο ένας είναι ακριβός, ο άλλος είναι αλλά υστερεί εκεί, το ένα τ' άλλο. Υπάρχει καλή χημεία. Είχε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, πέρα από τον Τζούριτς, ο οποίος ήταν μια δική μας απόφαση, και βέβαια δεν νομίζω να υπάρχει προπονητής στην Ελλάδα που δεν θα τον ήθελε, ναι, στην ομάδα του, και του Φιλίπποφ, όλες οι άλλες ήταν δικές του επιλογές και οι ανανεώσεις ακόμα ήταν δικές του εισηγήσεις. Μάλιστα. Λέτε για τον Τζούριτς και τον Φιλίπποφ ότι ήταν κινήσεις που έγιναν κυρίως με διοικητικές αποφάσεις. Ναι, αυτοί οι δύο, ναι. Μάλιστα. Από το... Αλλά πάλι η γνώση του. Ναι, προφανώς. Τι έχετε εισπράξει όλο αυτό το διάστημα που έχει μεσολαβήσει μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Τζούριτς, από όλους όσους μιλάτε, γιατί τις πρώτες μέρες σχεδόν κανείς δεν το πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φέρει πίσω στην Ελλάδα τον Τζούριτς? Μήπως εμείς το πιστεύαμε? Και εγώ να σας πω ένα περιστατικό. Όταν την πρώτη χρονιά της ανάρτησης των καθηκόντων μου είχαμε παίξει με την Τρεντίνο, όπου έπαιζε ο Τζούριτς, συνέλαβα τον εαυτό μου να σκέφτεται μετά το τέλος του παιχνιδιού και να λέω, να μονολογώ με τον εαυτό μου, είναι δυνατόν κάποια μέρα ένας τέτοιος παίκτης της να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ? Ναι. Και να που ήρθαν οι συγκυρίες και τη φόρεση. Θα τη φορέσει δηλαδή στη φετινή σεζόν. Τον προκαλούν λίγο με δημοσιεύματα αυτόν από ό,τι βλέπω. Γιατί... αυτά εδώ τα δημοσιεύματα θα γίνουν μεγέθυνση στα αποδυτήρια. Ναι, πολύ καλό αυτό. Ναι, έξω. Γίνεται συχνά. Χρειάζεται. Ναι. Ναι, χρειάζεται. Ειδικά σε ένα παιχνίδι. Ναι. Αυτό με ποιον, με τον Παφοχαϊκό να υποθέσω. Ναι. Κύριε Τσαλόπουλε, ο Τζούριτς, ο Φιλίπποφ, ο Μάρκες, ο Χιμένεθ, ο Σαφράνοβιτς, πραγματικά πώς ονειρεύεστε αυτή τη χρονιά? Πώς ονειρεύεστε στο γήπεδο, στην ομάδα, στην Ευρώπη? Μόνο επιτυχίες. Κοιτάξαμε λίγο και τις σχέσεις των παικτών. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, θελήσαμε να υπάρχει μια ομοιογένεια. Παράδειγμα, ο Τζούριτς είναι φίλος με τον Ζένια, τον Γκόρτσιενο. Ναι. Όλοι έχουν δεσμούς μεταξύ τους, αν θα το δείτε, και από το παρελθόν, και αγωνιστικές αλλά και εξωαγωνιστικές σχέσεις έχουν. Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που λέμε μια οικογένεια. Από την Τρίτη το ΤΑΠ αρχίζει και διαθέτει τα εισιτήρια διαρκείας. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα ο κόσμος ενθουσιάζεται πάρα πολύ από τις μεγάλες μεταγραφές και αυτό διαπιστώνουμε και τώρα από τις αντιδράσεις των φιλάθλων μετά όλες τις ανακοινώσεις. Σίγουρα θα παίξει ρόλο αυτός ο ενθουσιασμός, αν και για αυτή την ομάδα
ίσως και να μην χρειάζονταν οι μεγάλες μεταγραφές ώστε το γήπεδο να έχει μόνιμα 2-3 χιλιάδες κόσμο από τα διαρκείας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πιστεύω να μην μείνουμε μόνο στον ενθουσιασμό και αυτός ο ενθουσιασμός να γίνει πραγματικότητα. Περιμένουμε να ανταποκριθούν στις κινήσεις μας. Εμείς κάναμε το καθήκον μας, κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο και πιστεύω τώρα είναι η σειρά των φιλάθλων να ανταποκριθούν. Άλλωστε τα διαρκείας, ειδικά τα φτηνά, των 50 ευρώ, είναι κάτι το εφικτό, θα έλεγα. Ναι. Γιατί θα έχει παιχνίδια Ευρώπης, κυπέλου, του πρωταθλήματος βέβαια, League Cup, έχει περίπου 60 παιχνίδια περιμένουμε να δώσει η ομάδα στη φετινή σεζόν. Άρα εντός έδρας, ξέρω εγώ, πάνω από 25... 30, δηλαδή να βγαίνει περίπου 2 ευρώ το μάτς, αν το κάνουμε αυτή τη διαίρεση. Και πολύ είναι 2 ευρώ, όταν είναι 50. Το διαρκείας για εσάς τι σημαίνει? Είναι κάτι, είναι στήριξη, είναι παρουσία στο γήπεδο, είναι οικονομική συνεισφορά? Πώς το βλέπετε κυρίως? Τι έννοια δίνετε εσείς στο διαρκείας? Εγώ προσωπικά το βλέπω σαν μια ηθική ανταμοιβή, ναι, σε αυτά που κάνουμε σαν διοίκηση. Είναι βέβαια και οικονομική, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Είναι μια οικονομική ενίσχυση, είναι μια ανάσα. Αλλά είναι και ο κόσμος που δεν είναι απλώς... ο άλλος όταν έχει το διαρκές θα έρθει και στο γήπεδο. Mm-hmm. Θα γεμίσει το παλατάκι, θα έχει ζωντάνια, θα έχει κόσμο μέσα για να στηρίξει την ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα παίρνει πάνω της η ομάδα από τον κόσμο. Βεβαίως. Αν σας πω, κύριε Τσαλόπουλο, θα δώσετε 2.000 διαρκείας, θα είστε ευχαριστημένος? Θα έλεγα ναι. Μάλιστα. Θα έλεγα ναι. Πέρυσι πόσα ήταν περίπου? 1.400 περίπου. Μια χαρά, καλά. Θα μπορούσατε να βάλετε και πιο ψηλά το πίσω. Αλλά είναι εφικτό ο στόχο των διαρκείας. Σίγουρα. Σίγουρα περισσότερα διαρκείας από μια ομάδα Football League. Τι Football League, Super League, όχι στο ποδόσφαιρο. Άστο, εντάξει, μιλάμε για Top Football League. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι ο στόχο. Από την Τρίτη ξεκινάει η διάθεση. Από 50 ευρώ τα φτηνότερα, τα οποία είναι για τους πιο πολλούς φιλάθλους. Και φτάνουν μέχρι και 400-600 ευρώ, όπως βλέπουμε. 600 ευρώ είναι τα VIP. Υπάρχουν και τα φτηνά για τους άνεργους και ευκαιρίες να, ναι, δηλώσω, γιατί μας έγινε μια παρατήρηση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να έχουν το φτηνό εισιτήριο και να έχουν και ένα σύνοδο. Μάλιστα. Αυτό επιπρόσθετα μαζί και με τους ανέργους που είναι για 30 ευρώ. Και όπως λέτε, το εισιτήριο για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Το βόλεϊ πλέον είναι η κατάλληλη επιλογή για μια οικογένεια να εντάξει το παιδί σιγά σιγά σε μια λογική στον γηπέδου, στον αθλητισμό και όλες τις συμπεριφορές. Mm-hmm. Ξέρετε, και... η μεγάλη μου χαρά είναι όταν τελειώνει το παιχνίδι και βλέπω παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο που ζητάνε τις μπάλες να παίξουν και αυτοί. Βέβαια μας στοιχίζει σε κάποιες βάλες αυτό το γεγονός, αλλά χαλαλή, είναι ωραία εικόνα. Μάλιστα. Από όλες τις διαπραγματεύσεις που κάνατε με το Χιμένες, με το Σαφράνοβιτς, με τον Τζούριτς, με όλους αυτούς τους στάρ, τι κρατήσατε, τι διαπιστώσατε όταν εκπροσωπούσατε τον ΠΑΟΚ για το πώς αντιμετωπίζετε από αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, κορυφαίους, ο ΠΑΟΚ? Όλοι τους εξέφρασαν την επιθυμία τους και τη χαρά τους ότι θέλουν να συνεργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε αποκτήσει ένα όνομα στο ευρωπαϊκό και θα έλεγα και στο παγκόσμιο χώρο του βόλεϊ. Πέρυσι μιλούσατε ως διοίκηση για υψηλούς στόχους και στην Ευρώπη. Για κάποιες λεπτομέρειες χάθηκε η πρόκριση σίγουρα στους ομίλους. Φέτος τι λέτε για την Ευρώπη, μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω? Η προσπάθεια σίγουρα θα γίνει. Πιστεύουμε ότι θα περάσουμε στους ομίλους.
πιστεύουμε το καλύτερο. Είπατε και νωρίτερα ότι κάποια στιγμή τις προηγούμενες εβδομάδες περιμένατε και τους ανταγωνιστές, τις κινήσεις τους που χτυπάνε και τα λοιπά. Κάποιοι από αυτούς πήραν παίχτη από τον ΠΑΟΚ. Ήταν και αυτός ένας λόγος που αποφασίσατε να ανεβάσετε το μπάτζετ, να απαντήσετε, να δημιουργήσετε αυτήν την ομάδα? Όχι, δεν θα έλεγα ότι ήταν. Δηλαδή, παράδειγμα, έφυγε ο Κουμεντάκης και την ίδια μέρα εμείς πριν ανακοινωθεί ήδη είχαμε ξεκινήσει τις συνομιλίες για τον Τζούριτς. Δεν ξέραμε ότι ο Κουμεντάκης, γι' αυτό και εγώ σε μία συνέντευξή μου είπα ότι συζητάμε και είμαστε κοντά και πίστευα ότι είμαστε κοντά. Αλλά οι παίκτες είναι ελεύθεροι, κάναν τις επιλογές τους και επέλεξε ο Κουμεντάκης τον Ολυμπιακό. Εύχομαι να μην μετανιώσει, και ο Πελεκούνας τον Παναθηναϊκό. Καλή του τύχη. Θα έχουμε διαφορετικό σκηνικό φέτος στο ελληνικό βόλεϊ και με τον Παναθηναϊκό? Με δεδομένο ότι ενισχύεται και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ναι, από ό,τι φαίνεται, πιστεύω ότι θα έχει ωραία παιχνίδια, θα έχει καλό ανταγωνισμό. Δηλαδή δεν θα είναι ένας μονόλογος μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Και συνήθως επειδή ο ένας τραβάει τον άλλο προς τα πάνω, αυτό μπορεί να βοηθήσει όλους και να γεμίσουν και τα γήπεδα ακόμη περισσότερο. Σίγουρα. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τσαλόπουλε. Καλή συνέχεια. Την αποκαλείς διακοπές, μια και κλείσατε τόσο νωρίς το ρόστερ. Και ό,τι καλύτερο για την επόμενη σεζόν. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια.